Σκάφος της Frontex ξεκινάει για περιπολία γύρω από το νησί της Λέσβου. Ελέγχουμε μία συγκεκριμένη περιοχή τη νύχτα και πρέπει να μείνουμε εδώ. Με τη βοήθεια του εξοπλισμού μας μπορούμε να κάνουμε έρευνα και να βλέπουμε τη συνοριακή γραμμή. Παρ' όλα αυτά, οι ροές προσφύγων και μεταναστών πολλαπλασιάζονται σταθερά. Σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της Frontex, οι αφήξεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 30% το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η Ελλάδα υποδέχεται πλέον περίπου 4 στους 10 πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από όλο τον κόσμο, αφού οι ροές προς την Ιταλία έχουν μειωθεί κατακόρυφα μετά τα μέτρα που έλαβε η Ιταλική κυβέρνηση. Για εμάς δεν έχει σημασία σε ποια χώρα θα καταλήξουμε. Θέλουμε απλά να πάμε κάπου όπου θα ζούμε ελεύθεροι. Η Ελλάδα έχει γίνει ο πιο εύκολα προσβάσιμος προορισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας εξέφρασε την ανησυχία του στη Βουλή για την αύξηση των ροών από την Τουρκία, ειδικά μέσω του Εύρου, αφού από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί πάνω από 7.500 είσοδοι στη χώρα.